Στο παιχνίδι του πρώτου γύρου, που ήταν ένα πολύ περίεργο και δύσκολο μάτσο, ο Ηρακλής είχε πετύχει μια πολύ μεγάλη νίκη. Για τα δεδομένα και για τις συνθήκες που δημιουργήθηκαν, θυμίζω σε εκείνο το νίκη Αιγινίου Ηρακλής 1-3. Γιατί? Γιατί ο Ηρακλής εκείνο το μάτς έχασε τον Χρήστο Κιώση, με χιαστό, να είναι καλά, και δεν είχε και τον Κώστα Προύσαλη. Σε εκείνο το μάτς, αν θυμάστε, είχε αγωνιστεί ο Γιάννης ο Σκαρλατίδης, ο οποίος τώρα είναι στην γραμμή μας, πασαδόρος του Ηρακλή φυσικά. Και Γιάννη, τα καταφέρατε έτσι σε ένα πολύ περίεργο, επαναλαμβάνω, μάτς του πρώτου γύρου με έναν αντίπαλο που θα παίξετε και αύριο στις 7.30 στη Μίκρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Γιώργο. Γίνεται. Πώς το θυμάσαι εκείνο το παιχνίδι? Πέρασε ένας γύρος. Δύσκολο παιχνίδι, όπως είπες, πέρασε ένας γύρος. Είχαμε κάνει πολύ καλό παιχνίδι παρά τις απώλειες του Κώστα και του Χρήστου, όπως είπες. Και τώρα είμαστε έτοιμοι για ακόμα ένα δυνατό παιχνίδι μέσα στην έδρα μας φυσικά, που θέλουμε να το κερδίσουμε. Στόχος μας είναι μόνο η νίκη. Σε εκείνο το μάτς, Γιάννη, αν θυμάμαι καλά, αν δεν κάνω λάθος, πήρε και τον χρόνο συμμετοχής που μετά καθιερώθηκε λόγω και του τραυματισμού του Κιώση Φωτιάδης, έτσι, ο Νικηφόρος. Ναι, ναι, είχε παίξει ο Νικηφόρος. Γίνανε όλα μαζί σε εκείνο το παιχνίδι. Ναι, και ο Νικηφόρος και εγώ. Κοίτα, Γιώργο, είμαστε έτοιμοι, όπως σου είπα. Έχουμε προετοιμαστεί. Είχαμε και ένα παιχνίδι κυπέλου μέσα στη βδομάδα με τη Χάνθ, κερδίσαμε. Όπως είπε, στόχος είναι και το Final Four στο κύπελο και η τετράδα στο πρωτάθλημα. Έχει, η ομάδα πάει καλά, έχει κάποιες καινούργιες προσθήκες που ανεβάζει το επίπεδο, όπως το Σμαραγδί, το Κατσαφυλιάκα και ενός φιτσιρικά έφηβου του Ζαΐμι. Ναι, ναι. Και η ομάδα αυτή τη στιγμή είναι πλήρης. Και πλέον νομίζω, Γιάννη, ευχαριστώς περισσότερο και τις προπονήσεις, έτσι, γιατί ήταν δύσκολα με δύο κεντρικούς μόνο, υπήρχε μια δυσκολία στις προπονήσεις κάθε φορά. Βέβαια. Το επίπεδο έχει ανέβει. Προπονούμαστε καλά και θέλουμε να είμαστε μέσα στους στόχους μας. Θέλουμε στήριξη, πολύ σημαντικό, ειδικά στα εντός έδρας. Κάναμε μια όχι τόσο καλή εμφάνιση στην Αλεξανδρούπολη, είναι η αλήθεια. Ήρθε κόσμος, ήρθαν να μας στηρίξουν. Είχατε και εκεί, ναι, το γνωρίζω. Πήραμε ένα βαθμό. Εντάξει, είναι μέσα στο πρόγραμμα και αυτό. Τώρα που το αναφέρεις, ο Ηρακλής ως γνωστόν είναι αίτητος στη Μίκρα και με πολύ μεγάλες νίκες. Και ναι. Θέλει αυτό φυσικά να το συνεχίσει αύριο. Εκτός έδρας, κανένας δεν μπορεί να μου δώσει ακόμα εξήγηση το τι είναι ακριβώς που αφήνετε πίσω. Αφήνετε πίσω την ενέργεια, τον παλμό του κόσμου, της Μίκρας, τη δική σας αυτοπεποίθηση και ψυχολογία που έχετε εντός έδρας, γιατί πάντα κάτι λείπει στα εκτός. Αν εξαιρέσεις βέβαια αυτό το 1-3 που πήρατε με όλες τις δυσκολίες μέσα στο Αιγίνιο, στα υπόλοιπα παιχνίδια ζορίζεστε. Ζορίζεστε αρκετά. Το είδαμε και στην Αλεξανδρούπολη. Είναι αλήθεια ότι εκτός έδρας έχουμε ένα θέμα. Ίσως είναι και ότι αυτό που είπες, ο ρυθμός, ο παλμός που δίνει ο κόσμος, παιδί μου, και μας τραβάει. Ίσως λείπει και αυτό. Τώρα τι άλλο να σου πω κι εγώ, μια εξήγηση λογική δεν έχω να σου δώσω. Κοίτα, είναι κάποια παιχνίδια που είναι μακριά και είναι το ταξίδι που ίσως λίγο σε αποσυντονίζει. Αλλά είναι αλλιώς να παίζεις την έδρα σου και με τον κόσμο και αλλιώς να παίζεις. Πάντως υπάρχει διαφορά, έτσι, αυτό το παραδέχεστε όλοι. Υπάρχει μια διαφορά, ναι. Ναι. Αύριο πώς το περιμένεις το μάτς? Είναι καλή ομάδα η νίκη Αιγινίου φέτος. Θα είναι δύσκολο το μάτς αύριο. Αλήθεια, έχουν πάρει και αυτοί. Ενισχύθηκαν, ναι. Ενισχύθηκαν με τον Παπαδόπουλο από τον ΠΑΟΚ. Είναι καλή ομάδα. Πρέπει να είμαστε σοβαροί, να ακολουθήσουμε την τακτική μας και το αποτέλεσμα θα έρθει. Πιστεύω πως το αποτέλεσμα θα έρθει. Είναι μεγάλη ευχαρίστηση για σένα που φέτος αγωνίζεις στον Ηρακλή να κάνει αυτή την πορεία μετά από χρόνια, γιατί ξέρεις ότι ο κόσμος αγαπάει πάρα πολύ την ομάδα Βόλε, έχει περάσει φυσικά όλα είμαι, αυτά. Να τον βλέπεις ξανά στην τετράδα, να είναι κοντά στο Final Four. Στην ομάδα, αυτή την ιστορική ομάδα και πάει τόσο καλά. Είμαι πολύ ευχαριστημένος, πολύ χαρούμενος. Και βέβαια δεν τελειώνεται εδώ, έχει κι άλλο μπροστά σας. Έχουμε συνέχεια, όπως είπαμε, και Final Four κυπέλου. Με την ΑΕΚ τώρα είναι ένα παιχνίδι. Πιστεύω μπορούμε να το κερδίσουμε. Είτε εντός είτε εκτός, έτσι, γιατί ακόμα δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Είναι και αυτό. Ναι, είναι ένα θέμα. Final Four κυπέλου και να είμαστε τετράδα μέχρι το τέλος της αγωνιστικής.
Κανονική διάρκεια. Πόσο κομβική είναι αυτή η σειρά αγώνων? Έχετε την νίκη Αιγινίου, έχετε τον Ολυμπιακό, έχετε την Κηφισιά, έχετε το κύπελο, είναι μαζεμένα δυνατά μάτς. Ναι. Είναι ένα μεγάλο τεστ για σας όλο αυτό, έτσι. Θέλει σωστή διαχείριση. Σε όλα τα μάτς είναι, μπορούμε να έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα. Σε όλα τα μάτς, εντάξει, εκτός αν εξαιρείς τον Ολυμπιακό που είναι, ξέρω, για μένα ένα επίπεδο επάνω. Ναι, αυτό... αλλά θα έρθει στην ΑΕΤ τη Μίκρα. Θα έρθει στην Μίκρα. Αυτό είναι ένα στοίχημα που πρέπει να βάλουμε. Λέω εγώ, ναι. Είναι ένα στοίχημα. Αν μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά φέτος εμείς. Όπως πέρσι έκανε η Σύρος μέχρι τον Ολυμπιακό. Ποτέ δεν ξέρεις. Μέχρι τότε, ναι, ποτέ δεν ξέρεις. Κέρδισε η Σύρος πέρσι μέχρι τον Ολυμπιακό, οπότε γιατί όχι να μην κερδίσουμε και εμείς την έδρα μας. Σωστά. Ένα-ένα βέβαια. Καλή επιτυχία να ευχηθώ για αύριο στις 7:30. Και καλή δύναμη με το καλό το τρίποντο. Θέλουμε κόσμο στο γήπεδο. Εννοείται. Εννοείται. Εννοείται και ξέρεις, είναι κάτι που το λες, που το λένε όλοι οι αθλητές. Το πόσο σπουδαίο για σας είναι να μπαίνετε μέσα και να έχετε αυτόν τον παλμό δίπλα σας. Είναι μεγάλη υπόθεση. Βέβαια, είναι μεγάλη ψυχολογική υποστήριξη απ' έξω να έχεις τόσο κόσμο που να φωνάζει για σένα. Ναι, για την ομάδα. Για ανεβαίνει πάνω. Αυτόματα και η απόδοσή σας, έτσι, πάρα σου πολύ. Σου δίνει ένα κίνητρο. Σωστά. Σωστά. Ωραία, ραντεβού στο γήπεδο, αύριο, 7:30. Είναι, Γιώργο. Να είσαι καλά, Γιώργο. Ευχαριστώ καλό πολύ. Βράδυ.